Σύντροφε Γενική Γραμματέα, εκ μέρους της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, να ευχαριστήσουμε καταρχήν το Κομμουνιστικό Κόμμα για την πρόσκληση και την πρωτοβουλία να απευθυνθεί στους φορείς των εργαζομένων, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά το ρόλο του ως κόμμα της εργατικής τάξης. Οι εργαζόμενοι στους βασικούς κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών που καλύπτει η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου ως πρωτοβάθμιο κλαδικό σωματείο, δέχτηκαν και αυτοί από την πλευρά του σοβαρότατο πλήγμα στους μισθούς και τα εργασιακά τους δικαιώματα από την έναρξη της πανδημίας. Από τη μία, είχαμε τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ και τις εταιρείες Courier, που την περίοδο της πανδημίας βρέθηκαν εκτεθειμένοι στην πρώτη γραμμή, με κομμένα ρεπό και άδειες, με δυσκολία στη λήψη ακόμα και αυτής της προβληματικής άδειας ειδικού σκοπού, με εντατικοποίηση που τσάκιζε κόκαλα, απλήρωτες υπερορίες και άλλα. Ενώ απ' την άλλη, είχαμε τους εργαζόμενους στα εμπορικά καταστήματα, που μέσα σε μερικές ημέρες ένιωσαν στο πετσί τους τις απολύσεις, την αναστολή σύμβασης, την αβεβαιότητα για την εργασία τους και το εισόδημά τους για το επόμενο διάστημα. Αρκετοί από αυτούς καλέστηκαν να εργαστούν μέσα σε κλειστά μαγαζιά που είχαν τμήματα e-shop, ακόμα και όσο βρισκόντουσαν σε αναστολή σύμβασης, στιβαγμένοι σε διαδρόμους και αποθήκες γεμάτα κούτες και εμπορεύματα, χωρίς προφανώς τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Η πολυδιαφημιζόμενη επανακίνηση της οικονομίας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας βρήκε τους εργαζόμενους στον κλάδο πλήρως εκτεθειμένους στην εργοδοτική ασυδοσία και αυθαιρεσία. Ήδη από τις πρώτες εβδομάδες μετράμε εκατοντάδες απολύσεις, πιέσεις για μειώσεις μισθών, εκπεριτροπής εργασία, έως και πιέσεις για επιστροφή του επιδόματος των 800 ευρώ, και όλα αυτά με την παντελή έλλειψη των ελεκτικών μηχανισμών, καθώς το τοπικό σώμα επιθεώρησης εργασίας, και με τις σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό αλλά και την αντεργατική νομοθεσία που υπάρχει, αδυνατεί να υλοποιήσει έστω και το βασικό της ρόλο. Αυτή τη χρονική στιγμή έχουμε μπροστά μας το πολύ σοβαρό και μείζον ζήτημα των εργαζομένων σε επιχειρήσεις δορυφόρους του τουρισμού, εποχιακών και μη, που αντιμετωπίζουν τον κέρδα της ενεργείας χωρίς την παραμικρή διασφάλιση και ενίσχυση από την πλευρά της κυβέρνησης. Αναφέρομαι στους εποχικά εργαζόμενους σε εταιρείες handling, στα τουριστικά γραφεία, στα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, αλλά και εμπορικά καταστήματα σε τουριστικές επιχειρήσεις που δεν θα ανοίξουν καθόλου τη φετινή σεζόν ή θα ανοίξουν με πολύ περιορισμένο αριθμό εργαζομένων. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόνοια, καθώς ούτε αναγκαστική επαναπρόσληψη προβλέπεται από κάποια ισχύουσα συλλογική σύμβαση, ούτε παράταση του Ταμείου Ενεργείας δικαιούνται, ούτε κάποιο έκτακτο επίδομα που να τους ανακουφίζει έστω και προσωρινά. Μιλάμε δηλαδή για εργαζόμενους που ξαφνικά μένουν ξεκρέμαστοι με μηδενικό εισόδημα και καμία δέσμευση ή έστω προοπτική για τη συνέχεια του εργασιακού τους βίου. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα για την επιβίωση αυτών των ανθρώπων, τη σύντησή τους, την κάλυψη των ενοικίων τους, των βασικών υποχρεώσεων σε λογαριασμούς ρεύματος, νερού, των ειδών πρώτης ανάγκης, το μεγάλωμα των παιδιών τους. Δεν μας ξαφνιάζει βέβαια η στάση της κυβέρνησης, ούτε θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα που έχει ξεφύγει της προσοχής ή δεν έχει προλάβει να διευθετηθεί. Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, η κυβέρνηση έδειξε ποιανού τα συμφέροντα καίγεται να εξυπηρετήσει και αυτά σίγουρα δεν είναι των εργαζομένων. Έτρεξε να δώσει πακτολό χρημάτων στο μεγάλο κεφάλαιο, επιδότησε με εκατομμύρια τα ΜΜΕ για τις επιχειρήσεις, έβγαλε ένα κάρο νομοθετήματα και πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την ενίσχυσή τους, την απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές, τις φοροαπαλλαγές και διευκολύνσεις κάθε είδους, αλλά δεν βρήκε μία σταλιά μελάνη να αφιερώσει για τους εργαζόμενους και χιλιάδες ακόμα που θα καλεστούν για ακόμα μία φορά να πληρώσουν το μάρμαρο της κρίσης, όπως ακριβώς πλήρωσαν και το μάρμαρο της ανάπτυξής τους όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το αμέσως επόμενο διάστημα, το σωματείο μας θα οργανώσει πλήθος δραστηριοτήτων, παρεμβάσεων και κινητοποιήσεων, προκειμένου να βρεθεί η λύση στον εφιάλτη που ζουν οι εποχικά απασχολούμενοι εργαζόμενοι στις μη ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Τα μέτρα που έχουμε σαν αιτήματα, ευτυχώς στην εισηγητική του τοποθέτηση ο γραμματέας έχει πιάσει τα περισσότερα. Οπότε είναι περιττό να πω παρακάτω ότι καλούμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να αγκαλιάσει αυτά τα δίκαια αιτήματα, καθώς ήδη υπήρχαν εισηγητικά, και να σταθεί δίπλα μας στους αγώνες που θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα. Τέλος, τα 101 χρόνια ζωής και δράσης του Κομμουνιστικού Κόμματος, όσα χρόνια ζωής μετρά και το σωματείο μας δηλαδή από την ίδρυσή του, αποδεικνύουν ότι η εργατική τάξη, όσο και αν θέλουν να την καθυποτάξουν, να την βάλουν στο γύψο και να την κάνουν θεατή των εξελίξεων, πάντα θα οργανώνεται, θα παλεύει για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου και πάντοτε θα έχει την πρωτοπορία της που θα την οδηγήσει κάποια στιγμή στην τελική νίκη, την εκπλήρωση του ιστορικού της ρόλου, την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.